Ο τεχνικός διευθυντής του Λίμπερο 107,4, ο κύριος Μιχάλης Τσόχος, τώρα στον αέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, πώς είστε? Τεχνικός διευθυντής ή αθλητικός διευθυντής θέλεις? Ποιος σου αρέσει? Γιατί θα κάνουμε μεταγραφές. Φυσικά τώρα. Από εδώ και στο εξής, μόνο για μεταγραφές θα μιλάμε. Εντάξει, θα μιλήσουμε και λίγο για Μουρίνιο, είναι η αλήθεια. Α, θα μιλάμε για μεταγραφές. Κατάλαβες? Πώς σου αρέσει περισσότερο? Γιατί τεχνικοί διευθυντές το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αθλητικοί διευθυντές περισσότερο. Τεχνική δεν ναι, αρέσει. Ναι, ναι. Κάνουν μανούρα ναι. Οι προπονητές, δεν τους αρέσει να τους λένε και τους άλλους έτσι. Επικεφαλή σκάουτινγκ. Επικεφαλή σκάουτινγκ. Ναι, ναι. Σκάουτερ, πώς λέγεται. Το σκάουτινγκ. Ναι, είναι λίγο. Εσύ πώς λέμε το ούζο στην μπάλα. Το ούζο ήταν τα παιδιά που φέρνουν την μπάλα απ' έξω. Όταν βγαίνει έξω η μπάλα και το γήπεδο έχει ταρτάν, ας πούμε. Το παιδάκι που φέρνει την μπάλα από τα παλιά τα χρόνια τα λένε ούζα αυτά τα παιδιά. Κατάλαβες? Τα λέγανε οι παλιότεροι. Τώρα τα λέμε ball boys. Στο ελληνικό δεν το έχουμε, ας πούμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό έτσι το επικεφαλή τμήμα σκάουτ. Εντάξει, οκ. Okay. Μ' αρέσει γι' αυτό. Αλλά για εμάς είσαι ο τεχνικός μας διευθυντής εδώ. Ο αναλυτής, όλα αυτά είσαι. Δηλαδή έχεις μια θέση, καλύπτεις τρεις. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλους. Λοιπόν, και αυτό το λέω γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο, πριν από κάνα 20 λεπτό, στον αέρα με τον κύριο Φούρτουλα, μιας και ο ΠΑΟΚ τον προβληματίζει πολύ η θέση του τερματοφύλακα, και πριν τον Πασχαλάκη που έμεινε και έκανε αυτές τις χρονίες με τον ΠΑΟΚ με κατακτήσεις τίτλων κτλ., νομίζω το σημείο αναφορά στη θέση του τερματοφύλακα για τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια πριν ήταν ο κύριος Φούρτουλα. Μετά πέρασαν πάρα πολύ. Είναι μια θέση όπου ο ΠΑΟΚ λες και έχει κατά. Φούρτουλα είναι το σωστό, Το συζητήσαμε. Λέω, είναι Μλάντεν, μη Λάμδα δηλαδή. Ναι, ναι, το Μλάντεν το θυμάμαι. Γιατί... Αλλά τον θυμάμαι να τον λέμε Φορτούλα. Φορτούλα, ναι. Και εγώ, η πρώτη ερώτηση που του έκανα ήταν, ενώ έχουν μιλήσει αρκετές φορές, λέω, σας λέμε, δηλαδή, γιατί το επιτρέψατε, λέω, τόσα χρόνια να σας λέμε λάθος και το όνομα και το επίθετο. Μου λέει, το είπα μια, το είπα δυο, λέει, όσο έπαιζα και μετά. Δεν τα άλλαζε κανένας εκτός από μια-δυο περιπτώσεις. Και τα άφησα, μου λέει. Μλάντεν Φούρτουλα είναι το σωστό. Ναι, ναι. Γιατί το λέω και εγώ τόσα χρόνια, αλλά Φορτούλα σας έλεγα. Λοιπόν, και μιλούσαμε αρκετά για τη θέση. Τον πρωτογνώρισα, γνώρισα ενώ τον είδα, στο Μόναχο. Στο Μόναχο, στο περιβόητο παιχνίδι. Α, τον είδες, ναι, στα πέναλτι με την Μπάγερ. Με την Μπάγερ. Σόρεν Λέρμπι και τα λοιπά. Αυτό είναι το... Πόσο είμαι εδώ, 86. 80... 80 κάτι είναι αυτό τώρα, πόσο 80 κάτι όμως. Ναι, δεν το θυμάμαι. Νωρίς 80 κάτι. Με τσερνάει ο ΠΑΟΚ, 81 ήταν, όχι. Ναι, ναι, νομίζω. Και 81, 81, 82, κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν από τις 7. Ναι. Για πες λοιπόν, θα εκτελούσε... και αν δεν... Μου ξέρει τον Κοτάρσκι. Δεν τον ήξερε, τον Κοτάρσκι, όχι. Και το περισσότερο σταθήκαμε στην περίπτωση του Πασχαλάκη. Καλά, πέρα από τη θέση του τερματοφύλακα, okay, που πλέον είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, ακόμη πιο σημαντική η παρουσία του σε ένα παιχνίδι. Γιατί μπαίνει, όπως λέμε, στην εξίσωση, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ξεκινώντας από εκεί πίσω. Και όχι μόνο με βολέ κτλ. Και μου είπε ότι δεν θα τον άφηνε τον Πασχαλάκη να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Πολύ, πολύ καλά λόγια για τον Πασχαλάκη. Που πλέον αποτελεί παρελθόν, όπως φαίνεται, μέχρι και ο πρόεδρος τον ξεπροβόθησε. Πιθανόν δεν θα τον άφηνα να φύγει κι εγώ. Και δεν υποστηρίζω ότι είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας που μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ, ή ότι δεν μπορεί να βρει καλύτερο, ή ότι δεν μπορεί να βρει καλύτερο με βάση τα χρήματα που κυκλοφόρησαν, το συμβόλαιο δηλαδή που φαινόταν να θέλει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Λέω όμως ότι η θέση τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Σου θυμίζω Ρόμπιν Όλσεν. Ναι. Τερματοφύλακας που στην συνέχεια με τι βιογραφικό ήρθε. Μετά την αποτυχία του στον ΠΑΟΚ, η οποία ήταν και θορυβόδης αποτυχία, παταχώδης αποτυχία, δηλαδή υποτίθεται ότι γέλαγαν στην Τούμπα με τον Όλσεν. Ναι, όχι, δεν υποτίθεται, καλά το λες. Ναι, ναι. Έτσι, έπαιξε σε πολύ σημαντικές ομάδες. Υπήρξε βασικό σε ομάδα στην Premier League, υπήρξε βασικό σε ομάδα στο καμπιονάτο. Ήρθε από μια ομάδα που
που έκανε πρωταθλητισμό, που έπαιζε Champions League όπως η Κοπενχάγη, και δεν έπιασε. Και δεν είναι η πρώτη περίπτωση στον φυλακά που είναι δεδομένα πολύ καλός και δεν πιάνει σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε η θέση του τερματοφύλακα, επειδή είναι και η πιο ευαίσθητη θέση, μακράν της δεύτερης, στο ποδόσφαιρο, στο δε ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι η δεύτερη δυσκολότερη δουλειά που μπορείς να κάνεις στην Ελλάδα μετά από αυτή την προπονητή. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν σου βγει αμέσως ο τερματοφύλακας, να σου διαλύσει μια ολόκληρη σεζόν. Ο Πασχαλάκης λοιπόν, όντας αυτός που είναι, με τα καλά του, τα πολλά καλά του και με τα κακά του, είχε ένα δεδομένο πολύ καλό, που ήταν ότι άντεχε τη φανέλα. Άντεχε την αποδοκιμασία, άντεχε τη γιούχα, άντεχε τη δύσκολη στιγμή, σηκωνότανε μετά το σοβαρό λάθος. Έχει μια καριέρα που, αν δεν ήταν αυτός που ήταν, πιθανότατα εκείνο το καλοκαίρι των προκληματικών της Champions League και του Άλιαξ θα είχε τελειώσει προπολού η καριέρα του. Και όμως όσο περνούσαν τα χρόνια γίνονταν όλο και καλύτερος. Νομίζω η φετινή είναι μακράν η καλύτερη χρονιά του Πασχαλάκη στον ΠΑΟΚ. Φετινή λες, ε? Νομίζω ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ δηλαδή κάποιο μάτς στο οποίο θα του χρεώσουμε σοβαρό λάθος ή θα του χρεώσουμε την απώλεια του αποτελέσματος για τον ΠΑΟΚ σε αυτόν, και δεν βρίσκω. Μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, ότι ο Τζιβκοβιτς πώς έπαιξε, 2-3 μάτς, και μπορούμε να του χρεώσουμε την ήττα από τον Μπάσκετ στην Τούμπα, πρεμιέρα πρωταθλήματος. Το λάθος εκείνο του Γκράου που κάνει, ναι. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ φετινό τέτοιο λάθος του Πασχαλάκη. Προφανώς, ξαναλέω, το συμβόλαιο που φέρεται, γιατί δεν είμαι και σίγουρος πως ζητούσε, αλλά πάνω κάτω πρέπει να μην είναι το σωστό νούμερο αυτό που ξέρουμε, πως το σωστό εν τέλει ξέραμε και για τον Χατζηγιοβάνη. Τα περίπου 800.000 ευρώ το χρόνο που φαίνεται να ζητούσε ως συμβόλαιο είναι ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά είναι ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ για τον βασικό της θεματοφύλακα, είναι το normal, θα έλεγα. Δεν είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα που δεν δίνει συμβόλαιο 800.000 ευρώ σε κανέναν. Το συμβόλαιο σε 4-5 ποδοσφαιριστές δίνει. Άρα και στο βασικό θεματοφύλακα. Νομίζω ότι ήταν γύρω στο 1 εκατομμύριο και λίγο παραπάνω του Πασχαλάκη. Αυτά που ζητούσε. Ναι. Ναι. Το έχω από ρεπορτάζ καλό. Οκ. Δεν θα χαλάσουμε εκεί. Όχι, αλλά είναι ένα νούμερο εκεί πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Ναι, είναι ένα μεγάλο νούμερο. Προφανώς κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί θεωρούμε και οι δύο ότι δεν συνεχίζει λόγω των απαιτήσεων των οικονομικών και όχι για το ότι είναι καλός ή τον θεωρούν κακό τερματοφύλακα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το κρύβει ούτε ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι το κρύβει ούτε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν μας κάνει αυτός ο τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι με αυτά τα λεφτά μπορούμε να βρούμε καλύτερο. Ξαναλέω, κατανοητό, δεν μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που δεν μπορείς να βρεις με τέτοια λεφτά αντίστοιχο, αλλά ξαναλέω ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα. Δηλαδή είχε πολύ ήσυχο το κεφάλι του φέτος ο ΠΑΟΚ, επειδή μου με τον Πασχαλάκη. Δηλαδή, απόδειξε ότι δεν τον έβγαζε να βάλει τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω πόσες συμμετοχές έχει κάνει ο Ζίβκοβιτς έτος. Πραγματικά δεν ξέρω, μπορεί να είναι 2-3. Αυτό, σε 60 μάτς. Και 57 ο Πασχαλάκης. Ναι. Εκεί. Αυτή είναι η εικόνα, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Τέλος πάντων, και η απόφαση είναι αυτή, η συγκεκριμένη. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί αύριο να αλλάξει. Το έχουμε δει πολλές φορές, έτσι. Πάντα η απόφαση αυτή κρίνεται από τον επόμενο. Δεν υπέγραψε κάπου ο Πασχαλάκης που να πούμε ότι τελείωσε οριστικά το θέμα. Το απλά το συζητάμε γιατί είναι και φρέσκο. Και είναι μια θέση ιδιαίτερη, επαναλαμβάνω, και ξεχωριστή, σημείο αναφοράς πλέον σε μια ομάδα που χτίζεται ή σε μια ομάδα που φτιάχνεται εν όψη της νέας σεζόν. 100%. Σου είπα, κατά μένα είναι η δεύτερη, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η δεύτερη δυσκολότερη μετά από αυτή την προπονητή. Ναι. Και το ίδιο γίνεται. Και γενικά είναι, φαίνεται, ρε παιδί μου, το δέκας φαίνεται. Το δικό του λάθος κάνει μπαμ σε οποιαδήποτε ομάδα και να είναι. Ναι, έτσι είναι. Και το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και δίπλα στον Άρη, με τον Κουέστα.
που όχι ακριβώς, όχι να το πω πιο σωστά, φαίνονταν ότι ο Άρης θα πάει σε μία άλλη λύση και δεν θα κρατήσει τον Κουέστα που έχει τελειώσει το συμβόλαιο, και μάλιστα τον είχαν σίγουρο για την Κύπρο, είχε ταξιδέψει κιόλας στην Κύπρο, στον Αποέλ. Είχε συμφωνήσει. Είχε συμφωνήσει, αλλά δεν ξέρω αν παίξε ρόλο ότι δεν είχε υπογράψει. Προφανέστατα. Ναι, δεν είχε. Όχι μόνο είχε συμφωνήσει, αλλά έχω και. Ξέρω και, έχω και φίλο στην Κύπρο που ξέρω ότι είχε ταξιδέψει εκεί, είχε πάει, είχε δει τα προπονητικά, το προπονητικό κέντρο του Αποέλ, είχε ξαναγηθεί. Τα πάντα όλα. Ήταν σχεδόν συμφωνημένο. Ναι. Ήταν σχεδόν συμφωνημένο. Και τώρα που μιλάμε για την προσωπική μου άποψη. Ναι, πριν πει στην προσωπική σου άποψη, να πω για τον κόσμο ότι σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Κουέστα, ο οποίος είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπορεί σήμερα να ανακοινωθεί. Μπορεί και στα επόμενα λεπτά να ανακοινωθεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Άρη. Ναι, έτσι φαίνεται πως θα υπογράψει για 2 χρόνια. Νομίζω ότι ο Άρης καλά σκεφτόταν ότι πρέπει να τον αλλάξει. Θα το πω ευθέως. Όμως, από την άλλη, το είχα ξανασυζητήσει αυτό για τον Μπούργος, νομίζω ότι καλά κάνει από τη στιγμή που ο προπονητής ήταν κάθετος και επίμονος ότι τον θέλει, ότι ο Άρης άλλαξε άποψη και είπε, okay, εμείς έχουμε δει ότι έχουμε δει από αυτό το παιδί τόσα χρόνια, εκτιμούσαμε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λύση, αφού ο προπονητής όμως πέφτει στα πατώματα και λέει αυτόν θέλω, και μπορούμε να τον κρατήσουμε, θα τον κρατήσουμε. Νομίζω αυτό ακριβώς έχει συμβεί με τον Κουέστα. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ στη θέση του Άρη, αν έκανα την αξιολόγηση, θα τον άλλαζα. Αλλά επίσης στη θέση του Άρη, αν ο προπονητής έλεγε όχι, που δεν ήταν θέλω, θα άλλαζα άποψη και θα έλεγα okay, αφού ο προπονητής επιμένει και αφού τον έχει ζήσει, δεν τον έζησε 1-2 μάτς ή δεν τον είδε σε 5 DVD, τον έζησε σε 30-40 προπονήσεις και σε 10 παιχνίδια και επιμένει, θα τον κρατήσω. Και ήταν μέσα στα οικονομικά πλαίσια του Άρη. Ναι. Για πες την άποψη σου εσύ που είπες για τον Κουέστα. Αυτό, η άποψη μου είναι ότι δεν είναι ένα σταθερός τερματοφύλακας. Ναι, δεν θα τον κρατήσεις. Ναι, είναι ένας τερματοφύλακας που έχει προσόντα, αλλά που έχει περισσότερες από όσες επιτρέπονται κακές βραδιές για ένα τερματοφύλακα. Δεν είναι 1-2 οι κακές βραδιές του μέσα σε σεζόν. Είναι παραπάνω από 1-2. Ναι. Εντάξει, ίσως παίζει ρόλο και η εμπειρία του, παίζει ρόλο και ότι είναι πολλά χρόνια στον Άρη. Παίζουν πολλά. Λέω, από τη στιγμή που ο προπονητής, γιατί έτσι άλλαξε το κλίμα, διαβάζοντας το ρεπορτάζ μπορεί να το καταλάβει κανείς, όταν συναντήθηκε ο Καρυπίδης με τον Μπούργος να συζητήσουν για τη νέα χρονιά, το πρώτο πράγμα που φαίνεται να ζήτησε ο Μπούργος ήταν Κουέστα Ματίγια. Σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια έλεγαν. Και φαίνεται ότι ήταν και πολύ επίμονος. Συνεπώς, δεν έχεις κανένα λόγο. Έχω ξαναπεί ότι ο Άρης το φετινό καλοκαίρι δεν έχει κανένα νόημα από όσα μας έδειξε ο Μπούργος αυτά τα 13, 12, 14, πώς είναι τα μάτς που κάθισε στον πάγκο του Άρη. Μας έδειξε ότι τους ποδοσφαιριστές που δεν τους πιστεύει, που δεν τους εκτιμά, όσο μεγάλη και αν είναι, όσο μεγάλο συμβόλαιο και αν έχουν, όσο βασική και αν ήταν πριν από αυτό, όταν δεν του κάνουν, σχεδόν δεν τους βλέπει. Συνεπώς, με έναν τέτοιο προπονητή δεν έχει νόημα να επιμένει σε δικές σου επιλογές, έχει νόημα να ακούσεις τις δικές του επιλογές και να πορευτείς με βάση αυτές. Άρα δεν έχει άλλη επιλογή ο Άρης με αυτόν τον προπονητή από το να του κάνει τα χατήρια. Αυτό και είναι και ωραία ιστορία αυτή με την Ατλέτικο. Εγώ λέω ότι μπορεί να του βγει σε πολύ καλό του Άρη. Ακόμα και στην Ατλέτικο Β, αν ρίξει κανείς μια ματιά, θα βρει ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον 3-4. Όπως επίσης θα βρει και στην πρώτη ομάδα τέτοιους ποδοσφαιριστές, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, οι οποίοι δεν αγωνίζονται πάρα πολύ στην Ατλέτικο και η Ατλέτικο θα το άκουγε να τους δανείσει. Δεν λέω ότι πρέπει ο Άρης να πάει να πάρει 4-5 δανεικούς από το Ατλέτικο. Όχι, δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θα μπορεί να βάλει οποιον αγοράς. Δεν είναι στα κυβικά του. Λέω όμως ότι μπορεί να βρει 1-2 ποδοσφαιριστές από την δεύτερη ομάδα που να τους αποκτήσει με κανονική μεταγραφή
και μπορεί να βρει και έναν, δύο ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου που δεν θα μπορούσε να τους αγοράσει και θα μπορούσε να τους δανειστεί λόγω των γνωριμιών του Μπούργκος. Και αυτό που λέει ο Μπούργκος στον Άρη είναι, πώς να το πω, είναι 100% έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ατλέτικο να μην τον στηρίξει ή να μην προσπαθήσει να πείσει ποδοσφαιριστή της που η ίδια δεν θα το χρειάζεται για βασικό να παίξει για τον Μπούργκος. Για την Ατλέτικο ο Μπούργκος είναι κεφάλαιο. Πώς να το πω, κομμάτι της ιστορίας της μεγάλο. Και η σχέση του ακόμη με τους ανθρώπους της Ατλέτικο είναι σχέση της λατρείας. Βέβαια. Γι' αυτό και θα πάρει κανένα δύο παίκτες ο Άρης από εκεί. Ναι, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Αυτό που ακουγόταν τόση ώρα ήταν πιο από τα τέσσερα κορίτσια που έχεις εκεί στο σπίτι έκοβε το γκαζόν έξω. Ναι, δεν το κόβαμε, το κόβανε στην τρίπλα πολυκατοικία. Ναι, και ο Κακομύρης επειδή είμαστε σε μια γειτονιά πολύ ήσυχη όπου ο δρόμος μας οδηγεί σε αδιέξοδο και η φασαρία δεν περνάνε αυτοκίνητα, σωστά καταλάβει. Δηλαδή μένω στην Αθήνα και δεν πήγαινε σε δρόμο που δεν περνάνε αυτοκίνητα. Περνάνε μόνο τα αυτοκίνητα όσων 2-3 πολυκατοικιών και 2-3 μονοκατοικιών που μένουν μέσα από το δρόμο που είναι αδιέξοδο. Οπότε ούτε αυτοκίνητο δεν περνάει. Ο Κακομύρης αυτός βρίσκει τον πελάτη πάντα όταν έρχεται να κλάδεψει στους κήπους της πολυκατοικίας, γιατί άμα έρθει πολύ πρωί τρώει μπινελίκια, άμα έρθει μεσημέρι τρώει μπινελίκια. Και λέω στην αρχή είναι όλη η γειτονιά, έχει μάθει την απόλυτη ησυχία και είναι όλοι τους μίμου τους κύκλους τάρατε, δηλαδή. Και λέω στην αρχή κάποιος κάνει φραπέ, κάποιος προσπαθεί να εκτυπώσει κάτι ας πούμε και το μηχάνημα πηγαίνει με σακάρο, βγαίνει δεν βγαίνει η σελίδα. Και μετά κατέληξα λίγο γιατί καταλάβαινα προχωρούς και κάπου προς το τέλος αρχίζει και δυσκολεύεται η μηχανή. Λέω κοπής αυτή του γκαζόν τέλος πάντων. Λέω αυτό πρέπει να είναι. Αυτό ήταν. Στο σπίτι εσύ την κάνεις αυτή τη δουλειά? Όχι. Δεν έχω γκαζόν, με φανταστείς. Με απογοητεύεις τώρα και θέλω να κλείσουμε. Δηλαδή τώρα θέλω να... Γιατί σε έχω κάνει εικόνα κανονική. Δεν έχω γκαζόν, όχι δυστυχώς. Είναι μικρός ο κήπος, αλλά ξέρεις τι έχουμε στον κήπο. Είναι υπέροχο, αλλά τρομερά ταλαιπωρία. Τρομερή ταλαιπωρία για αρκετούς μήνες χρονιά. Έχω ένα πεύκο 25-30 μέτρα ύψους. Δεν φοβάστε, ρε, που είναι το πεύκο εκεί μπροστά. Όταν φυσάει. Δεν φοβάμαι. Όταν φυσάει, δεν φοβάστε. Όχι, ρε, πού να κουνηθεί. Να κουνηθεί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι κάποια φίλε πολύ. Ό,τι και αν το κάνουμε, ό,τι και αν προσπαθούμε, έχουμε δύο μήνες, την κάνουμε στην κάπια. Και το πρόβλημα με την κάπια, το μεγαλύτερο από όλα, πέρα από τα μπαλκόνια που γίνονται χάλια κτλ., είναι η Μονικά. Ναι, τη στροή. Χαζομόνικα τρώει τα πάντα. Λοιπόν, έχεις δει το βιντεάκι, για να κλείσουμε αυτό γιατί φτάσαμε στη μία. Έχεις δει το βιντεάκι που βλέπω τώρα στο γκαζέτα από Πογκμπά στο Heat Celtics το χθεσινό και κάτω αριστερά, τέλος πάντων δίπλα του, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, είναι και ο Πέλκας. Και αυτό το έχω δει. Ναι. Το είδα. Ποιος, ο Πέλκας είναι αυτός κάτω αριστερά που φαίνεται το μισό κεφάλι του με τα γυαλιά? Νομίζω ναι. Ναι, και από πάνω είναι ο Πογκμπά. Ναι, από πάνω είναι ο Πογκμπά. Έλα, ο Μπελγίνιο. Και δίπλα ποια είναι αυτή. Ναι. Γενικά ήταν ποδοσφαιριστές εκεί. Ήταν εκεί και ο Ελαραμπή. Και ο Ελαραμπή, ναι. Ναι, ο οποίος τρόλαρε το Φορτούνι. Ωραίες στιγμές είναι τα παλικάρια αυτά. Μετά το Μητσοτάκι ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, κατάλαβες. Έδωσε το σύνθημα ο Μητσοτάκης που πήγε εκεί και πάνε όλοι. Και πήγαν να δουν το Μαϊάμι που έβαλε 80 πόντους. Άλλοι το βάζουν στο ημίχρονο. Τους βάζουν στο ημίχρονο. Ναι. Και έχασε από τους Celtics. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ.